Σόσιε, ο συγγραφέα του εγκομίου του Αλκιβιάδη για την νίκη του στου υπηκού αγώνε στην Ολυμπία, είτε ο Ευρυπίδη ήταν αυτό, όπω πιστεύουν οι περισσότεροι, είτε κάποιο άλλο, λέει πω το πρωταρχικό στοιχείο τη ευτυχία κάποιου είναι να κατάγεται από διάσημη πόλη. Κατά τη γνώμη μου όμω, αναφορικά με κάποιον που επιδιώκει την πραγματική ευτυχία, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρο τη εξαρτάται από τον χαρακτήρα και την διάθεση, δεν διαφέρει καθόλου η καταγωγή από τα ποινή πατρίδα από το να γεννηθεί κάποιο από μικρόσωμη και άσχημη μητέρα. Γιατί θα ήταν γελίο να νομίζει κανεί πω η Ιουλή, που είναι ένα μικρό κομμάτι ενό μικρού νησιού τη Κέας και η Έγινα, την οποία κάποιο Αθηναίος πρότεινε να αφαιρέσουν σαν τζίπλα του Πυραιό, μπορούν να βγάζουν καλού υποκριτέ και ποιητέ. Μα δεν μπορούν να αναδείξουν ποτέ άνθρωπο δίκαιο, αυτάρκη, φρόνιμο και μεγαλόψυχο. Οι άλλες τέχνες, βέβαια, που αναφέρονται στην εργασία ή στην δόξα, είναι φυσικό να μαραίνονται σιγά-σιγά στις ταπεινές και άδοξες πόλεις, ενώ η αρετή, σαν το ισχυρό και ανθεκτικό φυτό, ριζώνει σε κάθε τόπο όπου βρήκε νέα φύση και φιλόπονη ψυχή. Επομένως και εγώ, εάν ιστερώ κατά το φρόνημα και τον τρόπο ζωής, αυτό είναι δίκαιο να αποδοθεί όχι στο ότι η γενέτειρά μου είναι μικρή, μα σε εμένα τον ίδιο. Είναι γεγονός πάντως πως αν κάποιος έχει βάλει σκοπό του να γράψει ιστορία, όχι με προχειρότητες, ούτε στηριζόμενος μόνο στις πηγές της πατρίδας του, αλλά χρησιμοποιώντας κατά το πλήστον γραπτές πηγές ξένων πόλεων, διασκορπισμένες σε διάφορα μέρη, και αυτόν είναι πραγματικά αναγκαίο, κατά πρώτο λόγο, να κατάγεται από πόλη επίσημη, φιλόκαλη και πολλοί άνθρωποι. Γιατί τότε, έχοντας αυτός αυθονία από κάθε λογής βιβλία από τη μία και από την άλλη ακούγοντας μόνος του και ζητώντας πληροφορίες σχετικά με όσα ξέφυγαν την προσοχή εκείνων που έγραψαν πριν, αλλά διασώθηκαν στην μνήμη των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να είναι και περισσότερο αξιόπιστα, θα γράψει το έργο του χωρίς πολλές και ουσιώδεις παραλήψεις. Όσο για μένα όμως, ζω σε μία μικρή πόλη και προτιμώ να ζω σε αυτήν για να μην γίνει ακόμη μικρότερη. Και καθώς στο διάστημα που βρίσκομαι στη Ρώμη ή σε διάφορα μέρη τη Ιταλία, δεν έχω χρόνο να εξασκηθώ στη ρωμαϊκή γλώσσα εξαιτία των πολιτικών μου ασχολιών και του αριθμού των ανθρώπων που με πλησιάζουν για φιλοσοφικέ συζητήσει, άρχισα πολύ αργά και σε προχωρημένη ηλικία να ασχολούμαι με την ρωμαϊκή παιδεία. Και εκεί η εμπειρία μου ήταν περίεργη, μα αληθινή. Μου συνέβη δηλαδή να σχηματίζω εικόνα για τα πράγματα, όχι βοηθούμενο τόσο από την κατανόηση των λέξεων, όσο με βοήθησαν πράγματα πάνω στα οποία είχα μια κάποια εμπειρία να καταλάβω το νόημα των λέξεων που τα υποδηλούσαν. Αλλά το να νιώσω την ομορφιά και την ταχύτητα της ρωμαϊκής απαγγελία, τη μεταφορά των λέξεων, την αρμονία και όλα τα άλλα λογοτεχνικά σχήματα της γλώσσας, αυτό το θεωρώ ευχάριστο και τερπνό. Η μελέτη, βέβαια, και η εξάσκηση πάνω σε αυτά δεν είναι εύκολη για κάποιον σαν και εμένα, παρά μονάχα για όσους είχαν περισσότερο χρόνο και νεότητα, ώστε να ασχοληθούν με ζήλο με όλα αυτά. Έτσι, στο πέμπτο αυτό βιβλίο των παραλλήλων βίων μου, όπου θα γράψω σχετικά με τον Δημοσθένη και τον Κικέρονα, θα εξετάσω τις πράξεις τους και την πολιτική τους τοποθέτηση για να διαπιστώσω συγκριτικά τους χαρακτήρες και τις διαθέσεις του ενός με τον άλλο. Δεν θα κάνω όμως κριτική παρουσίαση των λόγων τους, ούτε θα προσπαθήσω να δω τι είναι ήταν περισσότερο ευχάριστος ή περισσότερο δεινός. Γιατί καθώς λέει ο Ιων, άδικα πάνε οι κόποι του Δελφινιού στην ξηρά. Απόφθεγμα που ο Κεκίλιος, άνθρωπος εγωιστής σε όλες του τις εκδηλώσεις, το ξέχασε όταν τόλμησε να κάνει σύγκριση ανάμεσα στον Δημοσθένη και τον Κικέρονα. Πιθανόν όμω, αν το γνώθη αυτόν ήταν κάτι εύκολο για τον καθένα, δεν θα το θεωρούσαν τότε για θεϊκή εντολή. Στην περίπτωση λοιπόν του Δημοσθένους και του Κικέρονο, φαίνεται πω ο Θεό από την αρχή του έπλασε στο ίδιο σχέδιο, εμφυτεύοντα στη φύση του πολλέ ομοιότητε, όπω τη φιλοδοξία και το φιλελεύθερο πνεύμα στην πολιτική, την ατολμία στους κινδύνους και τους πολέμους, και ακόμα ανέμειξε σε αυτού πολλέ τυχαίε περιστάσει. Γιατί κατά τη γνώμη μου είναι δύσκολο να βρεθούν άλλοι δύο ρήτορε που ξεκινώντα άδοξοι και μικροί γίνηκαν δυνατοί και μεγάλοι, που μπλέχτηκαν σε καυγάδε με βασιλιάδε και τυράννου, που καθένα του έχασε από μία κόρη, που διωγμένοι από την πατρίδα του ξαναγύρισαν με τιμέ και που, αφού τραπέτευσαν πάλι και πιάστηκαν από του εχθρού του, έχασαν τη ζωή του τότε ακριβώς που οι συμπολίτε τους έχασαν την ελευθερία τους. Έτσι, ώστε να γινόταν διαγωνισμός ανάμεσα στην φύση και στην τύχη, όπως γίνεται ανάμεσα στους καλλιτέχνες, που ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς αν η πρώτη με τους χαρακτήρες ή η δεύτερη με τις περιστάσεις έκαμε τους ανθρώπους αυτούς περισσότερο όμοιους μεταξύ τους. Ας μιλήσω όμως για τον μεγαλύτερο στην ηλικία από τους δύο. Ο Δημοσθένης. Ο πατέρας του Δημοσθένους ήταν από τους πιο καλούς και αγαθούς πολίτες, καθώς λέει σχετικά ο Θεόπομπο, και τον προσωνόμαζαν μαχεροπιό, γιατί είχε ένα μεγάλο εργαστήριο και δούλους και τεχνίτες που ασχολούνταν με αυτή τη δουλειά. Όσο για αυτά όμως που λέει ο ρήτορας Εσχήνη σχετικά με τη μητέρα του Δημοσθένους, πω ήταν δηλαδή κόρη κάποιου γήλωνος, που για κάποια αιτία είχε εξοριστεί από την πόλη, και μια βάρβαρη γυναίκα, δεν είμαι σε θέση να πω αν είναι αληθινά ή αν είναι ψέματα και συκοφαντίε. Πάντω, σε ηλικία 7 ετών, ο Δημοσθένη έμεινε ορφανό από τον πατέρα του, που του άφησε μια μεγάλη περιουσία κοντά στα 15 τάλαντα. Αλλά αδικήθηκε από του επιτρόπου του, που ένα μέρο τη περιουσία αυτή το οικειοποιήθηκαν και την υπόλοιπη την παραμέλησαν σε σημείο να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε και τα δίδακτρα στου δασκάλου του. Αυτό, φαίνεται, είναι και ο λόγο για τον οποίο δεν μπόρεσε να αποκτήσει την παιδεία που άρμοζε και συνηθιζόταν σε ένα ελεύθερο αγόρι, ενώ παράλληλα, εξαιτία τη σωματική του αδυναμία και τη κράσεώ του, η μητέρα του από τη μία δεν τον άφηνε να εξασκείται σωματικά, μα και οι δασκάλοι του δεν τον πίεζαν να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί από την αρχή εκείνος ήταν ισχνός και φυλάστενος και λένε πως το υβριστικό παρατσούκλι Βάταλος του το είχαν δώσει τα παιδιά κοροϊδεύοντάς τον. Ο Βάταλος τώρα, καθώς λένε μερικοί, ήταν κάποιος θηλυπρεπής αυλητής και ο Αντιφάνης έγραψε μία φάρσα σε αυτόν για να τον διακομωδήσει. Άλλοι πάλι μνημονεύουν τον Βάταλο σαν ποιητή τρυφερών στίχων και βακχικών ποιημάτων. Φαίνεται όμως πως και ένα μέρος του σώματος που δεν είναι ευγενικό να το πει κανεί, οι Αθηναίοι την εποχή εκείνη το ονόμαζαν Βάταλο. Μα και το παρατσούκλι αργά, γιατί λένε πω και αυτό το είχαν βγάλει στο δημοσταίνη, είχε δοθεί σε αυτόν είτε για τον τρόπο του που ήταν σκληρό και απότομο, αφού το φίδι μερικοί ποιητέ το λένε αργά, είτε από το περιεχόμενο του λόγου του που ήταν δυσάρεστο στου ακροατέ του. Γιατί αργά λεγόταν κάποιο ποιητή που σύνθεσε ευτελεί και δυσάρεστε οδές. Έτσι λοιπόν έχουν αυτά. Ο ζήλος του για την ρητορική ξεκίνησε αρχικά, όπως λένε, έτσι. Ο ρήτορας Καλίστρατος επρόκειτο να μιλήσει στο δικαστήριο σχετικά με το ζήτημα του οροπού και όλοι περίμεναν τη δίκη με μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή ο ρήτορας ήταν δεινός και τότε μάλιστα ήταν στην κορυφή της δόξας του, αλλά επειδή η υπόθεση που θα εκδικαζόταν ήταν περιβόητη. Έτσι, όταν ο Δημοσθένης άκουσε τους δασκάλους του και τους παιδαγωγού του να συμφωνούν μεταξύ τους για να παρευρεθούν στην δίκη, με μεγάλο ζήλο έπεισε και αυτός τον παιδαγωγό του να τον πάρει μαζί του για να ακούσει. Ο παιδαγωγό αυτός, έχοντας σχέσεις με αυτούς που είχαν οριστεί από την πολιτεία να ανοίγουν τα δικαστήρια, του εξασφάλισε μία θέση όπου το παιδί μπορούσε να κάθεται και να παρακολουθεί τα λεγόμενα χωρί να φαίνεται. Αφού ο καλής μίλησε με μεγάλη επιτυχία και κέρδισε τον γενικό θαυμασμό, ο Δημοσθένης, βλέποντας να τον κατεβοδώνουν και να τον καλοτυχίζουν πολύ, ζήλεψε τη δόξα του και ακόμα ένιωσε θαυμασμό για τη δύναμη του λόγου του που κατορθώνει να υποτάσει και να ξημερώνει τα πάντα. Εγκατέλειψε λοιπόν τα άλλα μαθήματα και τις παιδικές διασκεδάσεις και εγυμναζόταν μόνος του προσπαθώντα με προσωπική μελέτη να γίνει και αυτός ρήτορα. Μόλον ότι την εποχή εκείνη είχε ρητορική σχολή ο Ισοκράτη, ο Δημοσθένης πήρε καθηγητή του στη ρητορική τον Ισαίο. Είτε επειδή, καθώ λένε, δεν ήταν σε θέση σαν ορφανός να πληρώσει τα ορισμένα δίδακτρα, που ήταν 10 μνέ στον Ισοκράτη, είτε, πράγμα πιο απίθανο, γιατί προτιμούσε τον λόγο του Ισαίου σαν πιο έντονο και επινοητικό σε κάθε περίσταση. Ο Έρμηπος, πάλι, λέει πως βρήκε μερικά σκόρπια από μνημονεύματα που έγραφαν ότι ο Δημοσθένης είχε σπουδάσει πλάι στον Πλάτωνα και είχε αποκομίσει από αυτόν σημαντική ωφέλεια για τους ρητορικού λόγους του. Αναφέρει μάλιστα και τον Κτισίβιο, που λέει πως ο Δημοσθένης πήρε κρυφά από τον Σιρακούσιο Καλία και μερικούς άλλους το ρητορικό σύστημα του Ισοκράτου και του Αλκυδάματο και το κατανόησε. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο Δημοσθένη ενηλικιώθηκε πια, άρχισε τους δικαστικούς αγώνε με τους επιτρόπους του και έγραφε εναντίον του λόγου. Εκείνοι έβρισκαν διάφορε υπεκφυγέ και στρεψοδικίε, αλλά ο Δημοσθένη, γυμνασμένο πια με τι μελέτε, όπω λέει ο Θουκιδίδη, κέρδισε τελικά τη δίκη ύστερα από κινδύνου και αγώνε μα δεν μπόρεσε να εισπράξει ούτε το απολοστιμόριο από την πατρική του περιουσία. Αφού όμως απόκτησε τόλμη και συνήθεια στον λόγο και δοκίμασε την φιλοτιμία και τη δύναμη στους ρητορικού αγώνες, επιχείρησε να παρουσιαστεί στον Δήμο για να πάρει μέρος στην διοίκηση των κοινών και ό,τι λένε για τον ορχομένιο λαομέδοντα που στην προσπάθειά του να γιατρέψει κάποια πάθηση της πλήνας του έτρεχε κατά συμβουλή των γιατρών μακρινούς δρόμους και μετά, εξασκημένος πια και συνηθισμένος στο τρέξιμο, πήρε μέρος στους στεφανίτες αγώνες και εξελίχθηκε σε έναν από τους πρώτους δολιχοδρόμους. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Δημοσθένους. Αρχικά δηλαδή ασχολήθηκε και εκείνος με τη ρητορική για να τακτοποιήσει τις προσωπικές του υποθέσεις, με αποτέλεσμα αποκτώντας έτσι ικανότητα και δύναμη να αναδειχθεί ύστερα πρώτο ανάμεσα σε όλου που αγωνίζονταν από το βήμα σαν σε στεφανίτε αγώνε. Την πρώτη φορά, πάντω, που μίλησε στον λαό, ακούστηκε πολύ θόρυβο και ηρωνίε, γιατί ο λόγο του ήταν ασυνήθιστο και έδωσε την εντύπωση πω είχε ανακατωμένε τι περιόδου του και ήταν τόσο παραφορτωμένο με συλλογισμού που φαινόταν ψυχρό και παραγεμισμένο. Μα και η φωνή του φαίνεται ήταν αδύνατη και η γλώσσα του είχε κάποια τραυλότητα και η αναπνοή του κοντή με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στα νοήματα με τη διάσπαση των περιόδων. Όταν τελικά παρετήθηκε από τις δημόσιες υποθέσεις και γύρισε στον Πειραιά, σκεπτικός και στεναχωρημένος, τον είδε ο θριάσιος εύνομος, πολύ γέρος πια, και του έκανε παρατήρηση. Γιατί αφού το ύφο του λόγου του ήταν πολύ όμοιο με εκείνο του Περικλέου, πρόδιδε μόνο του τον εαυτό του από την δειλία και την μαλθακότητα που τον χαρακτήριζαν τη στιγμή που δεν αντιμετώπιζε με στένο ούτε τους όχλους, ούτε και το βήμα του το γύμναζε στου δικαστικού αγώνε, αλλά το άφηνε να μαραίνεται από την οθρότητα. Μία άλλη φορά πάλι είχε αποτύχει και γύριζε, λέει στο σπίτι του με σκεπασμένο το κεφάλι και καταστεναχωρημένο, οπότε τον ακολουθούσε ο υποκριτή Σάτυρο, που ήταν οικογενειακό γνωστό του και μπήκε μαζί του στο σπίτι του. Ο υποκριτή είναι αυτό που λέμε σήμερα εμεί ο ηθοποιό. Ο Δημοσθένη, κλαίγοντα, του είπε πω, μολονότι είναι ο πιο φιλόπονο από όλου του άλλου ρήτορε και είχε εξαντλήσει σχεδόν όλε τι σωματικέ του δυνάμει στη ρητορική, δεν είχε κερδίσει την έβνοια του λαού αλλά άνθρωποι, ναύτε, μέθηση και αμαθή ακούγονταν καλύτερα και κρατούσαν το βήμα ενώ τον ίδιο τον αγνοούσαν. Όλα αυτά που λε Δημοσθένη, του απάντησε τότε ο Σάτιρο, είναι γνωστά, μα εγώ θα διατρέψω την αιτία του, αν θελήσει να μου απαγγείλει ένα απόσπασμα από τον Ευρυπίδη ή τον Σοφοκλή. Πραγματικά ο Δημοσθένη το έκαμε αυτό. Οπότε ο σάτυρο απαγγέλνοντα και εκείνο το ίδιο κομμάτι, έδωσε κάποια έμφαση στην απαγγελία, χρησιμοποίησε τόσο το καλύτερο ήθο και την διάθεση, που φάνηκε πω η απαγγελία του ήταν τελείω διαφορετική από εκείνη του Δημοσθένου. Είχε πιστεί λοιπόν τώρα πια για την χάρη και την ομορφιά που κερδίζει ο λόγο από την ηθοποιία και είδε πω η εξάσκηση δεν είχε καμία απολύτω αξία εάν δεν έριχνε το βάρος του στην προφορά και στην κατάλληλη έκφραση των λεγόμενων. Από τότε, λένε, κατασκεύασε ένα ειδικό δωμάτιο για μελέτη που σώθηκε μέχρι τον καιρό μου και μέσα σε αυτό κατέβαινε απαραίτητο καθημερινά για να εξασκεί τις υποκριτικές του δυνατότητες και να γυμνάζει τη φωνή του. Συχνά μάλιστα, καθόταν εκεί μέσα συνέχεια για δύο και τρεις μήνες, ξυρίζοντα το μισό του κεφάλι για να αναγκάζεται από την τροπή να μην βγαίνει καθόλου έξω, ακόμη κι αν το ήθελε. Και όχι μόνο αυτά, μα και τι συναναστροφέ του με του ανθρώπου, τα λόγια που αντάλλασαν με τι ασχολίες του έξω, τις έκανε υποθέσεις και αφορμές για να εργάζεται. Γιατί μόλι τα τελείωνε όλα αυτά, τραβούσε ευθεία για το επιμελητήριό του και εκεί εξέταζε προσεκτικά με τη σειρά και τις διάφορες πράξεις και τι δικαιολογίε στι οποίε τι είχαν στηρίξει. Ακόμη και του λόγου που τύχαινε να ακούει, τους ξανάλεγε μόνος του ξανάλεγε μόνο του και τους χώριζε κατά υποθέσεις και περιόδους, κάνοντας κάθε λογής διορθώσεις και αλλαγές σε όσα είχε ακούσει από Αυτόν ή σε αυτά που ο ίδιος είχε πει σε άλλον. Για τον λόγο αυτό πίστευαν πως δεν ήταν άνθρωπος ευφυής, μα η ικανότητα και η δυνότητά του ήταν αποτέλεσμα κοπιαστικής προσπάθειας. Η μεγαλύτερη απόδειξη για αυτό είναι και το γεγονός πως ο Δημοσθένης δεν ακουγόταν εύκολα να προχειρολογεί Μα ακόμη και όταν ήταν στη συνέλευση του Δήμου και συχνά ο λαό τον καλούσε ονομαστικά στο βήμα, εκείνο δεν ανέβαινε ποτέ αν πριν δεν είχε κατατοπιστεί και ετοιμαστεί. Από αυτό τον ειρωνεύονταν πολλοί δημαγωγοί και ανάμεσά τους και ο Πιθέας, που περιπέζοντά τον κάποτε του είχε πει: πως Οι σκέψει του μύριζαν φυτίλι». Ο Δημοσθένη τότε είχε δώσει μια πικρή απάντηση. Φυσικά, Πιθέα είπε «Γιατί το δικό μου λιχνάρι και το δικό σου δεν φωτίζουν τις ίδιες επιδιώξεις. Στους υπόλοιπους, πάντως, δεν αρνιόταν τελείως, μα παραδεχόταν πως απαγγέλει τους λόγους, ενώ δεν ήταν ούτε ολοκληρωμένοι, ούτε και τελείως άγραφοι. Δήλωνε συχνά πως αυτός που μάθαινε τους λόγους του ήταν πραγματικά δημοκρατικός άνθρωπος και αυτό σήμαινε πως έκανε προσπάθεια να αρέσει στο Δήμο ενώ όποιο αδιαφορούσε για τη γνώμη που θα σχημάτιζε ο λαό από τον λόγο του ήταν στοιχείο ανθρώπου ολιγαρχικού που καλακεύεται περισσότερο χρησιμοποιώντα βία παρά πιστικότητα. Ένα άλλο παράδειγμα για το ότι δεν τολμούσε ποτέ να προχειρολογεί είναι και το γεγονό πω ο δημάδη, πολλέ φορέ που εκείνο ήταν ταραγμένο, είχε σηκωθεί και τον υπερασπίστηκε, ενώ αυτό δεν είχε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο υπέρ του δημάδη. Με ποια στοιχεία λοιπόν, διερωτάτε κανεί, μπόρεσε ο Ισχύνη και ονόμασε αυτόν τον άνθρωπο σαν τον πιο αξιοθάμαστο κατά την τόλμη στου λόγους του. Και πώ έγινε όταν ο Πίθων, ο Βυζάντιο, έπεσε σαν κατεβασμένο ξεροπόταμο κατά των Αθηναίων, να σηκωθεί μόνο ο Δημοσθένης και να τον αντικρούσει. Ή πώ συνέβη τότε που ο Λάμαχο, ο Μυριναίος, είχε γράψει ένα εγκόμιο για του βασιλιάδε Φίλιππο και Αλέξανδρο στο οποίο έλεγε πολλά για του Θηβαίου και του Ολυνθίου, και ενώ το διάβαζε στην Ολυμπία, ο Δημοσθένη σηκώθηκε και απέδειξε με ιστορικά επιχειρήματα τι ευεργεσίε που είχαν προσφέρει στην Ελλάδα οι Θηβαίοι και οι Χαλκηδεί, και από την άλλη πόσα κακά έκαναν εκείνοι που κολακεύουν του Μακεδόνε, και κατάφερε να αλλάξει τόσο τι γνώμε του Ακροατηρίου, ώστε ο σοφιστή φοβήθηκε από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε εναντίον του και έφυγε κρυφά από τη γιορτή. Μα παρά το ότι ο Δημοσθένη, όπω φαίνεται, δεν ενέκρινε τα άλλα χαρακτηριστικά του Περικλέου σαν κατάλληλα για αυτόν τον ίδιο, ζήλευε όμω και μιμούταν τον τρόπο της ομιλίας του και τη κινήσεις του, καθώ αρνιόταν να μιλεί γρήγορα για το κάθε τι και να προχειρολογεί, θεωρώντα πω εκείνο είχε αναδειχθεί μεγάλο με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και δεν επιδίωκε να αποκτήσει δόξα με τους πρόχειρους λόγους, ανάλογα με τις περιστάσεις, και δεν ήθελε να εμπιστεύεται συχνά τη δύναμή του στην τύχη. Πάντως, αν πρέπει να δώσουμε κάποια πίστη στον Ερατοσθένη, στον Δημήτριο τον Φαλιρέα και στους κομικούς ποιητέ, οι λόγοι τους οποίους είχε εκφωνήσει, χωρίς να τους γράψει, χαρακτηρίζονταν από μεγαλύτερη τόλμη και θάρρος από ό,τι γραμμένη. Ο Ερατοσθένης, μάλιστα, λέει σχετικά πως σε πολλά σημεία του λόγου του, ο Δημοσθένης μιλούσε σαν μεθυσμένο. Και ο Φαλιρέα λέει πω κάποτε, καθώ ήταν πολύ ενθουσιασμένο, είχε ορκιστεί εκείνο τον περίφημο έμετρο όρκο προ τον λαό. Μα τη γη, μα τι βρύσε, μα τα ποτάμια, μα τι πηγέ. Από του κομικούς ποιητέ, κάποιο τον αποκαλεί ροποπερπερίθραν γλώσσου και ένας άλλος τον ειρωνεύεται γιατί χρησιμοποιούσε πολλές αντιθέσεις λέγοντας έτσι «Απέλαβε όπως έλαβε». Ο Δημοσθένης αφού πήρε αυτή τη φράση του άρεσε. Εκτός και αν, αλήθεια, ήταν και αυτό ένα αστείο του αντιφάνους για τον λόγο που εξεφώνησε ο Δημοσθένης στους Αθηναίους περί Αλωνίσου συμβουλεύοντάς τους όχι να πάρουν το νησί από τον Φίλιππο, μα να το ξαναπάρουν. Όσο για τον Δημάδη, συμφωνούσαν όλοι πω χρησιμοποιώντα τα φυσικά του προσόντα ήταν ανίκητο, ενώ όταν αυτοσχεδίαζε, εκμιδένιζε τι σκέψει και τι προσπαρασκευέ του δημοσθένου. Ο Χίο Αρίστον, μάλιστα, αναφέρει μία γνώμη που την είχε εκφράσει ο Θεόφραστος για τους δύο ρήτορε. Όταν δηλαδή τον ρώτησαν για το τι γνώμη είχε για τον Δημοσθένη, σαν ρήτορα, απάντησε «Αντάξιος της πόλης» ενώ για τον Δημάδη είπε «Ανώτερος της πόλης». Ο ίδιος φιλόσοφος λέει ότι ο Σφίτιος Πολύευκτος, ένας από τους τότε πολιτικούς αρχηγούς των Αθηνών, δήλωνε πως ο Δημοσθένης ήταν ο μεγαλύτερος ρήτορας, μα ο Φωκίων ήταν περισσότερο οδυνός ο μιλητής γιατί έκλεινε σπουδαία νοήματα μέσα σε λίγες λέξεις. Λέγεται ακόμη ότι και ο ίδιος ο Δημοσθένης ο Σάκη ανέβαινε στο βήμα αφοκίων να τον αντικρούσει, έλεγε στου δικού του: Σηκώνεται το μαχαίρι των λόγων μου. Δεν είναι σαφέ βέβαια γιατί ακριβώ έτρεφε αυτά τα αισθήματα ο Δημοστένη για τον Φοκίωνα, εξαιτία τη ρητορική του δηλαδή, ή εξαιτία τη ζωή του και τη δόξας του, επειδή πίστευε πως και μία απλή λέξη ή ένα νεύμα ανθρώπου που του είχαν εμπιστοσύνη είχαν μεγαλύτερη δύναμη από το ότι οι πολλέ και μεγάλε προτάσει. Για να διορθώσει τι σωματικέ του αδυναμίε, κατέβαλε μεγάλε προσπάθειε, όπω γράφει ο Δημήτριο Οφαλιρεύ, ο, ο οποίο λέει το είχε ακούσει από τον ίδιο τον Δημοσθένη όταν ήταν πια γέρο. Τα μπερδέματα και την τραυλότητα στην γλώσσα του τα ξεπέρασε και τα διόρθωσε βάζοντα χαλίκια στο στόμα του και απαγγέλλοντας παράλληλα κομμάτια από τους λόγους του. Τη φωνή του πάλι την εξασκούσε, τρέχοντα και ανεβαίνοντα ανηφοριέ, εκφωνώντα μερικού λόγους ή στίχους, ενώ με αυτόν τον τρόπο και η αναπνοή του γινόταν βαθύτερη. Μέσα στο σπίτι του είχε έναν καθρέπτη και στεκόταν μπροστά του όση ώρα μελετούσε. Κάποτε λέει, επισκέφθηκε τον Δημοσθένη ένα άνθρωπο που είχε ανάγκη την υπεράσπιση του και, όπω του διηγόταν πω κάποιο τον είχε χτυπήσει, εκείνο του είπε. Μα εσύ δεν έπαθε τίποτα από όσα μου λε. Αφού ο άνθρωπο ύψωσε τη φωνή του, είπε δυνατά. Εγώ, Δημοσθένη, δεν έπαθα τίποτα. Ο Δημοσθένη του ξαναείπε. Μα το Θεό, τώρα πραγματικά ακούω φωνή ανθρώπου, αδικημένου και πειραγμένου. Τόσο πολύ συνέδεε την πιστικότητα του ομιλητή με τον τόνο της φωνής του και την υποκριτική ικανότητα. Έτσι, η υπόκριση του Δημοσθένους συγκινούσε πάρα πολύ το πλήθος. Όσοι όμως ήξεραν γράμματα, πίστευαν πως η υπόκρισή του ήταν ταπεινή, απρεπής και μαλακή. Και ανάμεσα σε αυτούς που είχαν αυτή τη γνώμη ήταν και ο Δημήτριος, ο Φαλιρέας. Ο Έρμηπος από την άλλη λέει πως όταν ο Εσίων ρωτήθηκε για τους παλιούς και τους σύγχρονους ρήτορες, είχε πει ότι ακούγοντας κάποιος τους πρώτους, θαύμαζε για την κοσμιότητα και την μεγαλοπρέπειά τους, όταν απευθύνονταν στον λαό, ενώ διαβάζοντας από την άλλη τους λόγους του δημοστένους διαπιστώνει πως είναι ανώτερη κατά την τεχνική και την δύναμη. Γιατί να λέμε, λοιπόν, πως οι γραπτοί του λόγοι διακρίνονται για την μεγάλη τους αυστηρότητα και πικρία, στις αυτοσχέδιες απαντήσεις του, εξάλλου, ο δημοστένη χρησιμοποιούσε και το αστείο. Σε κάποιον κλέφτη που το όνομά του ήταν Χαλκούς και είχε επιχειρήσει να τον πειράξει και τα ξενήθια του και το νυχτερινό γράψιμο, είχε πει: Το ξέρω πω σε στεναχωρώ που και ο Λιχνάρη. Και εσεί Αθηναίοι να μην παραξενεύεστε για τι κλεψιέ που γίνονται, αφού έχουμε του κλέφτε Χαλκού και του τείχου Λάσπινου. Μολονότι βέβαια Μπορώ να πω ένα σωρό ακόμα τέτοια, θα σταματήσω ως εδώ. Είναι απαραίτητο να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα στοιχεία του χαρακτήρα του και γενικά το ήθος του με βάση τα έργα του και την πολιτική του διαγωγή. Με την πολιτική άρχισε να ασχολείται αφού κηρύχθηκε ο Φωκικός Πόλεμος, πράγμα που ο ίδιος το λέει και εμείς το συμπεραίνουμε από τους φιλιππικούς του λόγους. Γιατί μερικοί από αυτούς έγιναν μετά το τέλος αυτού του πολέμου. Οι πιο παλιοί όμω αναφέρουν πράγματα πολύ κοντινά σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι φανερό εξάλλου πως σε ηλικία 32 χρονών, αδύναμο ακόμα και άσημο στην πόλη, προετοιμάστηκε να αγορεύσει στη δίκη κατά του Μιδίου. Και κατά τη γνώμη μου, από αυτόν ακριβώ τον φόβο συμβιβάστηκε τελικά μαζί του, αφού πήρε χρήματα, γιατί δεν ήταν άνθρωπο με μαλακή καρδιά, ούτε και ήρεμο στη σκέψη μαζοειρό και βίαιο υπερασπιστή. Βλέποντα λοιπόν πως δεν ήταν μικρή υπόθεση, ούτε και ανάλογη με τη δύναμή του να τα βγάλει πέρα με έναν άνθρωπο που διέθετε ισχυρά όπλα, πλούτο, λόγο και γνώμε, και αυτό ήταν ο υποχώρησε μπροστά σε εκείνου που τον παρακαλούσαν για αυτόν. Οι τρει χιλιάδε που πήρε, και μόνο αυτέ, πιστεύω πω δεν θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την ορμή του Δημοσθένου εάν είχε ελπίδε και τη δύναμη να νικήσει. Αλλά όταν βρήκε πια μια καλή αφορμή για την πολιτική του σταδιοδρομία, την υπεράσπιση των Ελλήνων εναντίον του Φιλίππου και πολεμώντα αρκετά για την υπόθεση αυτή, δοξάστηκε και διακρίθηκε για την ευγλωτία του και το θάρρο τη ειλικρίνειά του, με αποτέλεσμα να κερδίσει τον θαυμασμό όλη τη Ελλάδο και την εύνοια του μεγάλου βασιλέως. Ο Φίλιππος, πάλι, συζητούσε πολύ περισσότερο για εκείνον παρά για του άλλου δημαγωγού, ενώ ακόμα και όσοι τον εκθρέβονταν, είχαν παραδεχτεί πω ο αγώνα του στρεφόταν εναντίον ενό φημισμένου ανθρώπου. Γιατί και ο Εσχήνη και η Περίδη είχαν μιλήσει έτσι για αυτόν, μόλον ότι τον κατηγορούσαν. Γι' αυτό δεν ξέρω πώ του κατέβηκε του Θεόπομπου να πει πω ο Δημοσθένη ήταν άστατο χαρακτήρα και δεν μπορούσε να επιμένει για πολύ ούτε στις ίδιες καταστάσεις και ούτε στους ίδιους ανθρώπους γιατί φαίνεται αντίθετα πως στην πολιτική μερίδα και τάξη στην οποία τοποθετήθηκε από την αρχή μέσα στην πολιτεία έμεινε σταθερός μέχρι το τέλος της ζωής του και όχι μόνο δεν άλλαξε πολιτική τοποθέτηση όσο ζούσε μα και πέθανε ακριβώς για να μην κάνει μια τέτοια αλλαγή. Και γιατί δεν ήταν όμοιος με τον Δημάδη που λογοδοτούσε για την πολιτική του αλλαγή λέγοντας πως συχνά είχε υποστηρίξει πράγματα που δεν τον συνέφεραν προσωπικά αλλά ποτέ δεν μίλησε ενάντια στο συμφέρον της πόλεως, ούτε με τον μελάνοπο πολιτικό αντίπαλο του Καλιστράτου που συχνά άλλαξε πολιτική, δωροδοκούμενος από αυτόν και συνήθιζε να λέει στο λαό «Αυτός ο άνθρωπος είναι εχθρός μου, μα ας επικρατήσει το συμφέρον της πολιτείας». Ούτε και με τον Μεσίνιο Νικόδημο έμοιαζε, που ενώ πριν ήταν ο παδός του Κασάνδρου και μετά πήγε με τον Δημήτριο, έλεγε πω δεν υποστηρίζει τα αντίθετα από ό,τι πριν, γιατί είναι συμφέρον να υπακούει πάντοτε κανεί του ισχυρού. Δεν μπορούμε όμως να πούμε κάτι παρόμοιο για τον Δημοσθένη, ο οποίο δεν ξέφευγε ποτέ από τον δρόμο που είχε χαράξει, ούτε με λόγο, ούτε με πράξη και δεν λοξοδρομούσε, μα ακολούθησε μία αμετάβλητη πορεία και διατήρησε πάντα ίδιο τόνο στην πολιτική. Και ο φιλόσοφος Πανέτιος λέει πως οι περισσότεροι από τους λόγους του γράφτηκαν με την βασική αρχή πως πρέπει να προτιμάται απόλυτα μόνο το καλό και σαν παράδειγμα αναφέρει τον Περιστεφάνου, τον Καταριστοκράτους, τον Υπέρ των Ατελειών και τους Φιλιππικούς του. Σε όλους αυτούς τους λόγους προσανατολίζει τους πολίτες στο πιο ευχάριστο, στο πιο εύκολο ή στο πιο ωφέλιμο ενώ σε πολλά σημεία πιστεύει πως η σωτηρία και η ασφάλεια πρέπει να μπαίνουν σε κατώτερη μοίρα από το καλό και το σωστό, ώστε αν μαζί με την φιλοτιμία του στις πολιτικές υποθέσεις και την ευγένεια των λόγων του, διέθετε και πολεμική ανδρεία και αφιλοκερδία σε όλες τις ενέργειες, θα μπορούσε να τοποθετηθεί όχι στην σειρά των ρητόρων που περιλαμβάνει τον μυροκλή, τον πολύ ευκτό και τον υπερίδη, αλλά στο ύφο ενός Κίμωνα, ενός του Κιδίδη και ενός Περικλή. Έτσι, ο Φωκίων, που ήταν ανάμεσα στους συγχρόνους του, ενώ ήταν αρχηγός μιας πολιτικής παρατάξεως όχι καλής και ενώ ήταν φίλος των Μακεδόνων, εντούτοις δεν αποδείχθηκε σε καμία του εκδήλωση κατώτερο από τον Εφιάλτη, τον Αριστίδη και τον Κίμωνα, γιατί ήταν ανδρείος και δίκαιο. Ο δημοσθένη όμω, επειδή δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη στα όπλα, όπω λέει και ο Δημήτριο, και δεν ήταν τελείω αδιάβλητο για δωροδοκία, αφού στα χρήματα βέβαια του Φιλίππου και τη Μακεδονία δεν υπέκυψε, νικήθηκε όμως και καταποντίστηκε από τα χρήματα που προέρχονταν από τα Σούσα και τα Εκβάτανα. Ήταν ικανότατο στο να επενεί τι αρετέ των προγόνων του, μα όχι και στο να τι μιμείται. Με τον τρόπο τη ζωή του βέβαια, επισκίασε του ρήτορε του καιρού του, αν εξαιρέσουμε τον Φωκίωνα. Είναι φανερό δηλαδή από τους λόγους του πως και στον λαό μιλούσε με ειλικρίνεια και δεν ακολουθούσε τις επιθυμίες του πλήθους και ακόμα κατηγορούσε τα σφάλματά του. Ο Θεόπομπος μάλιστα γράφει πως κάποτε οι Αθηναίοι θορύβησαν αρκετά επειδή τον κάλεσαν να κατηγορήσει κάποιον και εκείνο δεν είχε δεχθεί. Τότε λοιπόν σηκώθηκε και τους είπε «Αθηναίοι, θα σας χρησιμεύω σαν σύμβουλος έστω και αν δεν το θέλετε. Συκοφάντη σας πάντως δεν θα γίνω, ακόμη και αν το θέλετε. Αρκετά αριστοκρατική ήταν και η πολιτική που πήρε απέναντι στον Αντιφόντα, που μολονότι είχε αθωωθεί από την Εκκλησία του Δήμου, τον πήρε και τον έφερε στην Βουλή του Αρίου Πάγου, όπου χωρί να λογαριάσει πώ θα έφτανε σε σύγκρουση με τον λαό, τον κατηγόρησε, αποδεικνύοντα πω είχε δώσει υπόσχεση στον Φίλιππο να κάψει τον Ναύσταθμο με αποτέλεσμα η Βουλή να τον παραδώσει στον Δήμο και να καταδικαστεί σε θάνατο. Επίσης, κατηγόρησε και την ιέρια θεωρίδα πως ανάμεσα στις άλλες πολές ραδιουργίες της δίδασκε στους δούλους την απάτη με αποτέλεσμα να δικαστεί σε θάνατο ύστερα από δική του πρόταση και να θανατωθεί. Λένε ακόμη πως ο λόγος που ο Απολόδωρος χρησιμοποίησε και καταδίκασε τον στρατηγό Τιμόθεο για χρέος είχε γραφτεί από τον ίδιο τον Δημοσθένη, όπω έγινε και με του λόγου που είχε χρησιμοποιήσει ο Απολόδωρο κατά του Φορμίωνο και του Στεφάνου, οι οποίοι δικαιολογημένα τον δυσφήμισαν. Γιατί και ο Φορμίων αγωνιζόταν εναντίον του Απολοδόρου με λόγο που του είχε γράψει ο Δημοσθένη, δίδοντας έτσι την εντύπωση ότι πουλούσε στου αντιδίκου μαχαίρια από το ίδιο μαχαιροπολείο. Από τους δημόσιους λόγους του τώρα, ή κατά του Ανδρωτίωνος, του Τιμοκράτους και του Αριστοκράτους, γράφτηκαν για άλλους, αφού ο ίδιος δεν είχε ακόμα αναμειχθεί στην πολιτική. Φαίνεται πως τους λόγους αυτούς τους έγραψε σε ηλικία 27-28 χρονών. Τον λόγο του εναντίον του Αριστογείτονος τον απήγγειλε μόνος του, καθώς και εκείνο περί των ατελειών. Ο ίδιος λέει πως τον Δεύτερο τον έγραψε για τον γιο του Χαβρίου, Κτήσιπο, Άλλοι όμω λένε πω τον έγραψε θέλοντα να παντρευτεί τη μητέρα του νεαρού. Τελικά δεν παντρεύτηκε αυτήν, αλλά όπω γράφει ο Δημήτριο ο Μάγνη στο σύγγραμμά του περί Ομονίμων, κάποια Σαμία. Όσο για τον λόγο του κατά του Εσχήνη περί παραπρεσβεία, δεν είναι γνωστό αν εκφωνήθηκε ποτέ. Ο Ιδωμενεύ όμω λέει πω ο Εσχήνη είχε απαλλαχθεί τότε μόνο με 30 ψήφου. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται να είναι τόσο αλήθεια. Όπω τουλάχιστον βγαίνει από του λόγου και των δύο ρητόρων, περί Στεφάνου, όπου ούτε ο ένα ούτε ο άλλο λέει καθαρά και απροκάλυπτα πως η διαμάχη εκείνη είχε φτάσει μέχρι τη δίκη. Αυτέ οι απορίε πάντως θα διευκρινιστούν μάλλον από άλλου. Η πολιτική διαγωγή του Δημοσταίνου ήταν φανερή ακόμη και σε καιρό ειρήνη, γιατί δεν άφηνε καμία από τι πράξει του Μακεδόνο χωρί να την κατακρίνει αλλά και σε κάθε ευκαιρία εξαιρέθηζε και άναβε του Αθηναίου εναντίον του. Έτσι και ο Φίλιππο έκανε συχνά λόγο για το πρόσωπό του, και όταν κάποτε ο Δημοσθένη ανέβηκε μαζί με άλλου εννιά σαν πρεσβευτή στη Μακεδονία, ο Φίλιππο του άκουσε όλου, αλλά πιο προσεγμένη ήταν η απάντηση που έδωσε στον λόγο του Δημοσθένου. Όσο όμω για τι υπόλοιπε τιμέ και βασιλικέ φιλοφρονήσει, ο Φίλιππος δεν αντιμετώπισε εξίσου τον Δημοσθένη με του υπόλοιπου, μα περιποιήθηκε περισσότερο τη μερίδα του Εσχήνη και του Φιλοκράτη. Κι έτσι, όπω εκείνοι επενούσαν τον Φίλιππο σαν πολύ δυνατό ομιλητή, υπερβολικά ωραίο και στα αλήθεια πολύ δυνατό πότη, ο Δημοσθένη αναγκαζόταν νιώθοντα μίσος, να τον ηρωνεύεται, λέγοντα πω το πρώτο του στολίδι ήταν ότι άνοιγε σε ένα σοφιστή, το δεύτερο σε μια γυναίκα και το τρίτο σε ένα σφουγγάρι. Μα κανένα από αυτά δεν άρμοζε σε βασιλιά. Και όταν πια οι καταστάσει έκλειναν προ τον πόλεμο, αφού ο Φίλιππος από τη μία δεν μπορούσε να ησυχάσει και οι Αθηναίοι πάλι από την άλλη εξαιρεθίζονταν από το Δημοσθένη, εκείνο παρακίνησε του Αθηναίους να εκστρατεύσουν πρώτα κατά τη Εύα που είχε υποδουλωθεί στον Φίλιππο μέσω των τυράννων τη. Έτσι, μετά την επικύρωση του ψηφίσματο που είχε προτείνει ο ίδιο, πέρασαν στην Εύα και έδιωξαν του Μακεδόνε. Μετά έπεισε τον Δήμο να ξεχάσει την έχθρα από τα παλιά σφάλματα των Βυζαντίων και Περινθίων κατά τον Συμμαχικό Πόλεμο και να τους στείλει δυνάμει να τους βοηθήσει εναντίον του Μακεδόνο που τους είχε κηρύξει τον πόλεμο. Ύστερα, πηγαίνοντα σαν πρεσβευτής στι διάφορε ελληνικέ πόλει, συζητώντα και ερεθίζοντα του πολίτε του, κατάφερε να ενώσει εναντίον του Φιλίππου όλου σχεδόν του Έλληνε πέρα από ελάχιστου. Με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσε μια δύναμη από 15.000 πεζούς και 2.000 υπείς, εκτός βέβαια από τις δυνάμεις που φρουρούσαν τις πόλεις και εκτός τούτου πρόσφεραν με προθυμία οι πόλεις χρήματα και μισθούς για τους μισθοφόρους. Τότε μάλιστα, λέει ο Θεόφραστος, επειδή οι σύμμαχοι ζητούσαν να καθοριστούν οι εισφορές, ο δημαγωγός Κροβίλος είχε πει πως ο πόλεμος δεν τρώει από τα καθορισμένα. Η Ελλάδα λοιπόν ξεσηκώθηκε έτσι να αντιμετωπίσει το μέλλον. Λαοί και πόλεις συνενώθηκαν. Εβοείς, Αχαιοί, Κορίνθιοι, Μεγαρίς, Κερκυραίοι, Λευκάδι, Ενώ στον Δημοστένη απόμενε ο δυσκολότερος αγώνας να πάρει δηλαδή και τους Θηβαίους στη Συμμαχία γιατί και η χώρα τους ήταν γειτονική με την Αττική και δύναμη αξιόμαχη. Διέθεταν και ήταν οι περισσότερο εξασκημένοι στα όπλα από όλους τους Έλληνες. Όμω δεν ήταν εύκολο σε αυτόν να μεταπίσει του Θηβαίου, τη στιγμή που ο Φίλιππο με πρόσφατε ευεργεσίε του είχε ικανοποιήσει κατά τον φοκικό πόλεμο, μα περισσότερο γιατί από τι μικροσυμπλοκέ που κάθε τόσο δημιουργούνταν ανάμεσα στι δύο πόλει, από το γεγονό ότι είχαν κοινά σύνορα, ανανεώνονταν οι πολεμικέ διαφορέ που είχαν αναμεταξύ του. Όταν ο Φίλιππο μετά την επιτυχία του στην Άμφισα, την απότομη επίθεσή του στην Ελάτια και την κατάληψη της Φωκίδος το πήρε πια επάνω του, οι Αθηναίοι ήταν καταφοβισμένοι και δεν τολμούσε κανείς να ανέβει στο βήμα και ούτε ήξερε τι να πει, μα τους είχε κατακυριεύσει όλους η αμηχανία και η σιωπή. Ο μόνος που τόλμησε να σηκωθεί τότε ήταν ο Δημοσθένης, ο οποίος και τους συμβούλευσε να συμμαχήσουν με τους Θηβαίους και μετά, αφού τους έδωσε θάρρος, όπως συνήθως για κάθε ζήτημα, και ύψωσε το ηθικό του λαού με ελπίδε, στάλθηκε μαζί με άλλου, πρεσβευτή, στην Θήβα. Από την άλλη μεριά όμω, είχε στείλει και ο Φίλιππος του δικού του εκεί, καθώ λέει ο Μαρσία, του Μακεδόνε δηλαδή, Αμίντα και Κλέαρχο, τον Θεσσαλό Δάοχο και τον Θρασιδαίο, για να αντικρούσουν του Αθηναίους. Οι Θηβαίοι, βέβαια, υπολόγιζαν το συμφέρον του, αλλά καθένα του έβλεπε μπροστά του και τι καταστροφέ του πολέμου αφού οι πληγέ από τον φωκικό πόλεμο έμεναν ακόμα ανοιχτέ. Αλλά όπως λέει ο Θεόπομπο ο Ρήτορα, δυναμικά την ψυχή τους και ξαναβάζοντα την φιλοτιμία του, κατάφερε να επισκιάσει όλα τα άλλα, με αποτέλεσμα, ενθουσιασμένοι από το λόγο του που τους παρακινούσε για το καλό, να ξεχάσουν και φόβου και υπολογισμού και ευγνωμοσύνε. Το κατόρθωμα αυτό του Ρήτορα φάνηκε τόσο μεγάλο και λαμπρό που ο Φίλιππος έστειλε αμέσως κυρίκες για να ζητήσει ειρήνη, ενώ η Ελλάδα με πολλές ελπίδες για το μέλλον είχε ανορθωθεί και ξεσηκωθεί. Ο Δημοστένης πάλι δεχόταν όχι μονάχα τις υπηρεσίες των στρατηγών που έκαναν ό,τι τους πρόσταζε, αλλά και των ίδιων των βιοταρχών. Όλες τις συγκεντρώσεις και συνελεύσεις του θηβαϊκού λαού τις διεύθυνε τότε ο ίδιο, όπω άλλωστε και του Αθηναϊκού, Αφού και στου δύο λαού ήταν αγαπητό και είχε μεγάλη επιρροή, όχι άδικα και ανάξια, συνεχίζει ο Θεόπομπο, μα πολύ δικαιολογημένα. Φαίνεται όμω πω κάποια θεϊκή τύχη στο γύρισμα των ανθρωπίνων πραγμάτων, που είχε ορίσει για εκείνη την εποχή το τέλο τη ελευθερία τη Ελλάδος, εναντιώθηκε στα γεγονότα και φανέρωσε πολλά μελλοντικά σημεία. Ανάμεσα του ήταν και οι φοβερέ μαντίε που είχε πει η Πυθία και κάποιος παλιός συμβιλικός χρησμός που κυκλοφορούσε. Αυτός. Μακάρι να ήμουν μακριά από την μάχη στον Θερμόδοντα, αετός να ήμουν στα σύννεφα και στον αέρα και να βλέπω. Δάκρυα είναι εκεί για τον νικημένο και για τον νικητή θάνατος. Για τον Θερμόδοντα τώρα λένε πως είναι ένα μικρό ποταμάκι στον τόπο μου, την Χερόνια, που χύνεται στον Κηφισό. Εγώ πάντω δεν ξέρω κανένα ρέμα με αυτό το όνομα. Πιστεύω όμω πω λεγόταν τότε Θερμόδον ο σημερινό Έμον, γιατί τρέχει κοντά στο Ηράκλειο, το σημείο που είχαν στρατοπεδεύσει οι Έλληνε, και υπολογίζω πω αφού μετά τη μάχη το ποτάμι αυτό γέμισε με αίματα και νεκρού, άλλαξε για τον λόγο αυτό το όνομά του. Ο Δούρη πάλι λέει πω Θερμόδων δεν είναι ποτάμι, αλλά ότι μερικοί στρατιώτε που είχαν στήσει εκεί τη σκηνή του, όπω έσκαβαν γύρω από αυτήν, βρήκαν ένα μικρό λίθινο Ανδριάντα που έλεγε πως ήταν ο Θερμόδων, κρατώντα στην αγκαλιά του μία πληγωμένη Αμαζόνα. Λένε ακόμη πως αναφορικά με αυτό, κάποιο άλλο χρησμό έλεγε: Περίμενε κατά μαύρο τη μάχη στον Θερμόδοντα, τότε θα έχει εκεί πολλέ ανθρώπινες σάρκες. Πώς έχει η πραγματικότητα επομένως για όλα αυτά μου είναι δύσκολο να το πω. Είναι γεγονός όμως πως ο Δημοσθένης έχοντας μεγάλη πεποίθηση και θάρρος από τα όπλα των Ελλήνων και σηκωμένο πολύ ψηλά από τη γενναιότητα και την προθυμία τόσων ανθρώπων που προκαλούσαν τους εχθρούς, δεν τους άφησε ούτε σε χρησμού να δίδουν σημασία, ούτε και προφητείες να ακούνε. Αντίθετα, τους έβαζε υποψίες πως η πυθία συμπαθούσε τον Φίλιππο ενώ από την άλλη θύμιζε στου Θηβαίου τον Επαμινόνδα και στου Αθηναίους τον Περικλή, λέγοντά τους ότι και εκείνοι, θεωρώντα παρόμοια πράγματα σαν προφάσεις διλίας, ακολουθούσαν πάντοτε τι δικέ του αποφάσει. Μέχρι αυτό το σημείο λοιπόν αποδείχθηκε αγαθό άνδρα. Στη μάχη όμω δεν έκαμε τίποτα γενναίο ή σύμφωνο με όσα έλεγε, μα λιποτάκτησε από την τάξη του με εσχρότατο τρόπο, πέταξε δηλαδή τα όπλα του και έφυγε χωρί να αισθανθεί ντροπή, όπω έλεγε ο Πιθέα, ούτε και για αυτήν την επιγραφή που με χρυσά γράμματα ήταν γραμμένη πάνω στην ασπίδα του. Αγαθή, τύχη. Ο Φίλιππος λοιπόν, αμέσω μετά την νίκη του, τρελό από τη χαρά του και βρίζοντα του νεκρού κατά τρόπο ανάρμοστο, τραγουδούσε σαν μεθυσμένο την αρχή του ψηφίσματο του Δημοσθένου, χωρίζοντά το σε μετρικού πόδε και χτυπώντα ρυθμικά. Δημοσθένη Δημοσθένου, παιανιεύς τάδε είπε. Όταν όμω συνήλθε από τη μέθη τη νίκη του και συνειδητοποίησε το μέγεθο του αγώνα μέσα στον οποίο είχε μπλεχτεί, έτρεμε την δύναμη και την ικανότητα του ρήτορα που εξαιτία του, μέσα σε λίγε ώρε μόνο, είχε αναγκαστεί να ρεψοκινδυνεύσει και την ηγεμονία του και τη ζωή του. Και η φήμη αυτού του ρήτορα είχε φτάσει μέχρι και στον βασιλιά των Περσών ο οποίος έγραψε στους σατράπες του, παραγγέλλοντάς τους να προσφέρουν χρήματα στο Δημοσθένη και να στρέψουν την προσοχή τους περισσότερο σε αυτόν από κάθε άλλο Έλληνα, γιατί εκείνος μπορούσε να δημιουργήσει αντιπερισπασμό και να συγκρατεί τον Μακεδόνα με τον θόρυβο που είχε ξεσηκώσει στην Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα τώρα τα ανακάλυψε αργότερα ο Αλέξανδρος, ο οποίος βρήκε στις Σάρδης μερικές επιστολές του Δημοσταίνους και γράμματα των στρατηγών του βασιλιά που φανέρωναν την ποσότητα των χρημάτων τα οποία είχαν δοθεί σε εκείνον. Εκείνο τον καιρό πάντω, αφού οι Έλληνε νικήθηκαν, οι ρήτορες τη αντίθετη πολιτική παρατάξεω, στην προσπάθειά τους να επιβαρύνουν περισσότερο τη θέση του Δημοσθένου, πρότειναν να λογοδοτήσει και τον κατήγγυλαν στο δικαστήριο. Ο λαό όμω όχι μόνο τον αθώωσε από τι κατηγορίε αυτέ, αλλά συνέχιζε να τον τιμά και να τον προσκαλεί πάλι στην πολιτική, βλέποντάς τον σαν φίλο του, τόσο που όταν μεταφέρθηκαν από τη χερόνια τα οστά των σκοτωμένων για να ενταφιαστούν, του ανέθεσε να εκφωνήσει για τους πολεμιστές εκείνους τον εγκομιαστικό επιτάφιο λόγο, δείχνοντας έτσι πως υπέμενε την συφορά του με υπερηφάνεια και γενοψυχία, όπως αναφέρει με τραγικό ύφο ο Θεόπομπος. Έδειχνε ακόμη έτσι πως με τις τιμές και την αγάπη που περιέβαλε τον σύμβουλό του, δεν είχε μετανιώσει για τις αποφάσεις του. Έτσι, τον επιτάφιο λόγο τον εξεφώνησε ο ίδιος ο Δημοσθένης, ενώ στα ψηφίσματα δεν χρησιμοποιούσε το όνομά του, αλλά το όνομα κάποιου φίλου του, θέλοντας έτσι να αποφύγει τον κακό του δαίμονα και την τύχη, μέχρι ότου ξαναβρήκε το θάρρος του όταν πέθανε πια ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος τώρα πέθανε λίγο διάστημα μετά τη νίκη του στη Χερόνια. Αυτό φαίνεται πως υπονοούσε ο τελευταίος στίχος του χρησμού. Κλαίει ο νικημένος και χάθηκε και ο νικητής το ίδιο. Ο Δημοσθένης πληροφορήθηκε κρυφά τον θάνατο του Φιλίππου. Θέλοντας έτσι να προκαταλάβει τους Αθηναίους και να τους δώσει θάρρος για το μέλλον, παρουσιάστηκε στην Βουλή ευχαριστημένος και γελαστός και τους είπε πως πρόσμενε κάποιο μεγάλο καλό για τους Αθηναίους σύμφωνα με κάποιο όνειρο που είχε δει. Πραγματικά, λίγο μετά ήρθαν άνθρωποι και ανήγγειλαν τον θάνατο του Φιλίππου. Αμέσω μετά πρόσφεραν ευχαριστήριε θυσίε και αποφάσισαν να στεφανώσουν τον Παυσανία. Και ο Δημοσθένη τότε παρουσιάστηκε με στεφάνι στο κεφάλι και φορώντας ωραίο φόρεμα. Μολονότι είχαν περάσει 7 ημέρε από το θάνατο τη κόρη του, καθώ λέει ο Εσχήνη, ο οποίος, κατηγορώντας τον για αυτή τη συμπεριφορά, τον αποκαλεί μισότεκνο. Μικρόψυχος όμως και μαλθακός ήταν ο ίδιος, αφού θεωρούσε σαν αποδείξεις της ήμερης και φιλόστοργης ψυχής τα κλάματα και τα πένθη και αποδοκίμαζε το να υποφέρει ο άλλος τις συμφορές του χωρίς εξωτερικές εκδηλώσεις λύπης και με ηρεμία. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να πω πως ήταν ευγενική εκδήλωση να προσφέρουν θυσίες και να φορέσουν στεφάνια για το θάνατο του βασιλιά, ο οποίος τους φέρθηκε μετά την νίκη του τόσο ήμερα και φιλάνθρωπα, ενώ ήταν νικημένοι. Γιατί πέρα από το ότι η πράξη τους αυτή μπορούσε να εξοργήσει τους θεούς, χαρακτηρίζεται και για μικροψυχία, τη στιγμή που όσο ζούσε ο Φίλιππος, τον τιμούσαν και τον είχαν ανακηρύξει πολίτη στην πόλη τους, και όταν δολοφονήθηκε δεν εκδήλωσαν την χαρά τους με αξιοπρέπεια, μαχροπηδούσαν πάνω στο νεκρό και έψαλαν πεάνες σαν να επρόκειτο για κάποιο δικό τους ανδραγάθημα. Από την άλλη πάντως επιδοκιμάζω την συμπεριφορά του δημοσταίνους που αφήνοντας για τις γυναίκες τις οικογενειακές συμφορές τα δάκρυα και τα κλάματα φέρθηκε όπως κατά τη γνώμη του συνέφερε τότε την πόλη. Και πραγματικά, είναι νομίζω ένδειξη πολιτική και γνήσια ανδρική ψυχή η παντοτινή αφοσίωση στα κοινά, η υποταγή των προσωπικών παθών και υποθέσεων μπροστά στο δημόσιο συμφέρον και η διατήρηση τη αξιοπρέπεια κάποιου πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται με του ηθοποιού που υποκρίνονται μεγάλα και τυρανικά πρόσωπα και που παρακολουθώντα του στο θέατρο διαπιστώνουμε πω δεν κλαίνε και δεν γελούν ακολουθώντας τα προσωπικά τους αισθήματα, Μα σύμφωνα με τι απαιτήσει του έργου και του ρόλου του. Πέρα από αυτά όμω, αν δεν πρέπει να αφήνουμε κάποιον δυστυχισμένο απαρηγόρητο στη δυστυχία του, αλλά να τον ανακουφίζουμε με κατάλληλα λόγια και να τραβούμε τη σκέψη του σε πιο ευχάριστε καταστάσει, όπω ακριβώ γίνεται δηλαδή με αυτού που συμβουλεύουν άλλου οι οποίοι έχουν κάποια πάθηση στα μάτια να εγκαταλείψουν τα λαμπρά και έντονα χρώματα και να γυρίσουν στα οχρά και αδύνατα. Αν πρέπει λοιπόν να γίνεται αυτό το πράγμα, πώ μπορεί κανεί να δώσει καλύτερη παρηγοριά παρά μονάχα από τι κοινέ συμφορές μια ευτυχισμένη πόλη, κατευνάζοντα έτσι και τι δικές του συμφορές και εξαφανίζοντα επομένω τι χειρότερε καταστάσει με τι καλύτερε. Όλα αυτά θέλησα να τα πω γιατί διαπιστώνω πω ο Εσχήνη με τον λόγο του αυτό συγκίνησε πολλού και του έκαμε να αισθανθούν ήκτο σαν τις γυναίκες. Ύστερα από τον θάνατο του Φιλίππου, οι διάφορες πόλεις άρχισαν να ενώνονται πάλι κατά παρακίνηση του Δημοσθένους. Έτσι, οι Θηβαίοι, με τα όπλα που τους είχε προμηθεύσει ο Δημοσθένης, επετέθησαν εναντίον της Μακεδονικής Φρουράς και σκότωσαν πολλούς, ενώ οι Αθηναίοι από την άλλη μεριά ετοιμάζονταν να πολεμήσουν μαζί τους. Κυρίαρχος στο βήμα ήταν ο Δημοσθένης, που μάλιστα έγραψε στην Ασία στους στρατηγούς του βασιλιά προσπαθώντα να ξεσηκώσει από εκεί τον πόλεμο εναντίον του Αλεξάνδρου, τον οποίο αποκαλούσε παιδί και ανόητο. Όταν πάντω ο Αλέξανδρο είχε πια τακτοποιήσει τι υποθέσει στη χώρα του, παρουσιάστηκε προσεκτικά με στρατιωτική δύναμη στη βιωτεία, οπότε το κουράγιο των Αθηναίων κόπηκε και ο Δημοσθένη έσβησε. Ενώ οι Θηβαίοι, προδομένοι από του Αθηναίου, πολέμησαν μόνοι του και έχασαν την πόλη του. Έτσι, Πολύ ταραγμένοι τώρα οι Αθηναίοι εξέλεξαν τον Δημοσθένη πρεσβευτή και τον έστειλαν μαζί με του άλλου στον Αλέξανδρο. Επειδή όμω εκείνο φοβήθηκε την οργή του, εγκατέλειψε την πρεσβεία και γύρισε πίσω από τον Κιθερώνα. Αμέσω μετά ο Αλέξανδρο, με δικιά του πρεσβεία, ζήτησε δέκα δημαγωγού, όπω αναφέρει ο Ιδωμενεύ και ο Δούρη, ή οχτώ, όπω λένε πιο πολύ και περισσότερο αξιόπιστη συγγραφή, δηλαδή το Δημοσθένη τον Πολύευκτο, τον Εφιάλτη, τον Λικούργο, τον Μυροκλή, τον Δήμονα, τον Καλιστένη και τον Χαρίδημο. Τότε ήταν που ο Δημοσθένης διηγήθηκε στους Αθηναίους και τον Μύθο σχετικά με τα πρόβατα, που είχαν παραδώσει τους σκύλους στους λύκους, παρομοιάζοντας με λύκους τον εαυτό του και τους άλλους που ήταν μαζί του, οι οποίοι αγωνίζονταν για το Δήμο και ονομάζοντας τον Μακεδόνα Αλέξανδρο Μονόλικο. Είχε πει ακόμη τότε, όπως οι έμποροι παρουσιάζουν το δείγμα από το εμπόρευμα σε ένα πιάτο, καταφέρνουν με λίγα μόνο σπυριά να ξεπουλήσουν το σιτάρι, το ίδιο κι εσείς, χωρίς να το καταλαβαίνετε, παραδίνοντας εμάς, παραδίνεστε όλοι σας. Τα παραπάνω τα αναφέρει ο Αλέξανδρος, ο Κασανδρεύς. Ενώ οι Αθηναίοι προβληματίζονταν πάνω σε αυτά, και βρίσκονταν σε αμηχανία, ο Δημάδη, αφού πληρώθηκε από τους δημαγωγού Πέντε Τάλαντα, συμφώνησε μαζί τους να παρουσιαστεί σαν πρεσβευτή στον Αλέξανδρο και να τον παρακαλέσει υπέρ αυτών, είτε γιατί είχε εμπιστοσύνη στη φιλία του, είτε επειδή είχε ελπίδε πω θα τον πετύχαινε χορτασμένο πια σαν λιοντάρι από τα αίματα και τι καταστροφέ. Ο Δημάδη πραγματικά κατάφερε να τον πείσει και να σώσει αυτού του ανθρώπου, και ακόμη να τον συμφιλιώσει με την πόλη. Έτσι, όταν ο Αλέξανδρος γύρισε στη Μακεδονία, ο Δημάδη με του φίλου του είχαν μεγάλη δύναμη, ενώ ο Δημοσθένη από την πλευρά του είχε ταπεινωθεί υπερβολικά. Είναι γεγονό πω όταν ο Σπαρτιάτης Άγις νικήθηκε, ο Δημοσθένη εκδήλωσε και εκείνο μία μικρή κίνηση. Μαζεύτηκε όμω αμέσω γιατί οι Αθηναίοι δεν έδειχναν προθυμία να ξεσηκωθούν μαζί με τον Άγη. Ο Άγης σκοτώθηκε τότε στη μάχη και οι λακεδαιμόνοι καταστράφηκαν. Τότε εκδικάστηκε και η κατηγορία περί του Στεφάνου εναντίον του κτησιφόντος που είχε διατυπωθεί όταν ήταν στην Αθήνα άρχοντας ο Χερόνδας, λίγο πριν τα Χερονικά. Αλλά η δίκη έγινε δέκα χρόνια αργότερα όταν ήταν άρχοντας ο Αριστοφών. Η δίκη αυτή έγινε εξακουστή όσο καμία άλλη από τι δίκε του δημοσίου και για τη φήμη των ρητόρων και για την ευγένεια των δικαστών που δεν παρέδωσαν την ψήφο του εναντίον του δημοσταίνου σε εκείνου που τον καταδίκασαν τότε και είχαν αρκετή δύναμη γιατί ήταν φίλοι των Μακεδόνων, μα τον αθώωσαν τόσο μεγαλόπρεπα, ώστε ο Εσχήνη δεν πήρε ούτε το ένα πέμπτο των ψήφων. Με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει αμέσω την πόλη και να πάει σαν δάσκαλο ρητορική στην Ρόδο και στην Ιωνία. Λίγο μετά έφτασε από την Ασία στην Αθήνα ο Άρπαλο που είχε δραπετεύσει από τον Αλέξανδρο, γιατί διαπίστωσε πω η ασωτεία του του είχε δημιουργήσει άσχημε καταστάσει και από την άλλη μεριά γιατί φοβόταν τον Αλέξανδρο, ο οποίο ήταν υπερβολικά αυστηρό για τους φίλους του φίλου του. Μόλι όμω κατέφυγε στον Δήμο και παραδόθηκε ο ίδιο μαζί με τα χρήματα και τα πλοία που είχε. Όλοι οι άλλοι ρήτρε, θέλοντα να αρπάξουν αμέσω τον πλούτο του, τον βοηθούσαν και προσπαθούσαν να πείσουν τον Αθηναϊκό λαό να τον δεχθούν και να τον σώσουν σαν ηκέτη. Ο Δημοσθένη αρχικά του συμβούλευσε να διώξουν τον άρπαλο και να προφυλαχτούν να μην μπλέξουν την πόλη σε πόλεμο για μια υπόθεση που ούτε αναγκαία ήταν ούτε δίκαιη. Ύστερα όμω από μερικέ μέρε που καταγράφονταν τα χρήματα βλέποντα ο Άρπαλο πω του άρεσε ένα βασιλικό ποτήρι και ζητούσε πληροφορίε για το πώ ήταν σκαλισμένο και τι λογή ήταν, του είπε να το πιάσει στα χέρια του για να διαπιστώσει το βάρο του χρυσού. Ο Δημοσθένη τότε θαμπόθηκε από το βάρο του και τον ρώτησε πόσο αξίζει. Οπότε ο Άρπαλο του απάντησε χαμογελαστά. Για σένα θα στοιχήσει είκοσι τάλαντα. Και μόλις νύχτωσε, του έστειλε το ποτήρι μαζί με τα είκοσι τάλαντα. Ο άρπαλο είχε μεγάλη ικανότητα να διακρίνει από την όψη, την έκφραση και το βλέμμα τον χαρακτήρα κάποιου που ερωτοτροπούσε με το χρυσάφι. Έτσι, ο Δημοσθένης δεν μπόρεσε να κρατηθεί άλλο και ζαλισμένος από τη δωροδοκία παραδόθηκε στον άρπαλο. Την επόμενη παρουσιάστηκε στην εκκλησία του Δήμου έχοντας περιτυλιγμένο γερά τον λαιμό του με μαλλιά και επιδέσμους, ενώ όταν τον καλούσαν για να μιλήσει, απαντούσε με νοήματα πως του είχε κοπεί η φωνή. Οι πιο πονηροί όμως τον κορόιδευαν λέγοντας πως ο ρήτορα αρρώστησε τη νύχτα όχι από συνάχη, μα από αργυράνχη. Μετά, αφού πια όλος ο λαός είχε μάθει για τη δωροδοκία, δεν τον άφηνε να απολογηθεί όπως εκείνος ήθελε και να πείσει, αλλά οργισμένος εναντίον του τον αποδοκίμαζε. Ενώ ένας σηκώθηκε και είπε ειρηνικά Αθηναίοι, δεν θα ακούσετε αυτόν που δέχτηκε το ποτήρι. Τότε έδιωξαν από την πόλη και τον άρπαλο. Επειδή όμω οι Ρήτορε φοβήθηκαν μήπω τους ζητηθεί λόγος για τα χρήματα που είχαν αρπάξει, έμπαιναν στα σπίτια και έκαναν συστηματική έρευνα. Το μόνο σπίτι, στο οποίο δεν επετράπη η έρευνα ήταν του Καλικλέους, γιου του Αρενίδου, γιατί όπω γράφει ο Θεόπομπο, ο άνθρωπο αυτό ήταν νιόπαντρος και ήταν μέσα στο σπίτι νύφη. Ο Δημοσθένης τότε, ακολουθώντας τις συμβουλές του Δήμου στις ενέργειές του, πρότεινε με ψήφισμα να εξεταστεί η όλη υπόθεση από την Βουλή του Αρίου Πάγου και να τιμωρήσει εκείνη όσου θα έκρινε πως είχαν διαπράξει αδίκημα. Έτσι, αυτός ήταν ανάμεσα στους πρώτους που καταδικάστηκαν, ενώ από το δικαστήριο που παρουσιάστηκε, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50 ταλάντων και μπήκε φυλακή λένε ότι επειδή ένιωθε ντροπή για την αιτία τη φυλακίσεώ του και επειδή δεν άντεχε την φυλακή εξαιτία τη σωματική του αδυναμίας, ξέφυγε από την προσοχή των φυλάκων και δραπέτευσε με την βοήθεια και μερικών άλλων. Και καθώ έφευγε, λέει, από τη φυλακή και δεν βρισκόταν πολύ μακριά από την πόλη, είδε μερικού εχθρού του πολίτε να τρέχουν ξοπίσω του, οπότε θέλησε να κρυφτεί. Όταν όμω αυτοί, φωνάζοντα το όνομά του, τον πλησίασαν, τον παρακάλεσαν να πάρει μερικά τρόφιμα που του είχαν φέρει επίτηδε από το σπίτι τους και τον κυνηγούσαν γι' αυτό το λόγο. Και ακόμη του είπαν να έχει θάρρο και να μην στεναχωρηθεί πολύ για το πάθημά του. Ο Δημοσθένη τότε, κλαίγοντα, είπε: Πώ να μην στεναχωριέμαι, αφού αφήνω μια πόλη με τέτοιου εχθρού που όμοιου του δεν είναι εύκολο να βρει κανεί σε άλλη πόλη ούτε σε πρόσωπα φίλων. Σε όλο το διάστημα τη εξορίας του φάνηκε μικρόψυχο. Τον περισσότερο καιρό δηλαδή, καθόταν στην έγινα και την Τριζίνα και ατενίζοντα δακρυσμένο την Αττική, έλεγε λόγια που φανέρωναν δειλή και δεν συμφωνούσαν με τι καυχυσιολογίε του στην πολιτική ζωή. Και όταν άφηνε, λέει, την πόλη, σήκωσε τα χέρια του προ την Ακρόπολη και είπε, Δέσποινα, Πολιούχε γιατί επιτέλους αγαπάς τα τρία φοβερότερα θηρία, την κουκουβάγια, το φίδι και τον δήμο. Όσους από τους νέους πήγαιναν κοντά του να του κρατήσουν συντροφιά, τους συμβούλευε να μην αναμειχθούν στην πολιτική, λέγοντάς τους πως αν από την αρχή ανοίγονταν μπροστά του δύο δρόμοι, ο ένας για το βήμα και την εκκλησία του Δήμου και ο άλλος κατευθείαν για την καταστροφή, και αν γινόταν να ήξερα από πριν τα κακά της πολιτικής, τους φόβους, τα μίση, τις συκοφαντίες και τους αγώνες, θα προτιμούσε τότε το δρόμο που έφερνε ευθεία στον θάνατο. Όσο όμως ήταν ακόμη εξόριστος, πέθανε ο Αλέξανδρος, ενώ οι ελληνικές πόλεις ενώνονταν πάλι εναντίον των Μακεδόνων, ύστερα από τις πολεμικές επιτυχίες του Λεοσθένη, που απέκλειε τον αντίπατρο καθώς πολιορκούνταν στη Λαμία. Από την άλλη μεριά όμως, οι ρήτορες Πιθέας και Καλιμέδων ο Κάραβος, εξόριστοι Αθηναίοι, πήγαν στον αντίπατρο και μετά, παίρνοντα τους φίλους και τους πρέσβεις εκείνου, γύριζαν από πόλη σε πόλη και έλεγαν στους Έλληνες να μην ξεσηκωθούν και να μην δίδουν σημασία στους Αθηναίους. Ο Δημοσθένης πάλι, ακολουθώντας τους πρέσβεις της πόλεως του, συνεργαζόταν και αγωνιζόταν μαζί τους για να καταφέρουν όλε τι πόλει μαζί να επιτεθούν εναντίον των Μακεδόνων και να του διώξουν από την Ελλάδα. Ο φύλαρχο, μάλιστα, αναφέρει σχετικά πω όταν ήταν στην Αρκαδία, υβρίστηκαν μεταξύ του ο Δημοσθένη και ο Πιθέα μπροστά στη συνέλευση του λαού, γιατί ο ένα υποστήριζε του Μακεδόνε και ο άλλο του υπόλοιπου Έλληνε. Ο Πιθέα, λέει, είχε πει τότε ότι καθώ όταν βλέπουμε ένα σπίτι να προμηθεύεται γαϊδουρινό γάλα. Συμπεραίνουμε βέβαια πως μέσα έχει κάποια αρρώστια. Το ίδιο κι αν σε μια πόλη πηγαίνουν πρέσβεις των Αθηναίων. Σημαίνει πως αυτοί αναγκαστικά είναι άρρωστοι. Ο Δημοσταίνης όμως τότε αντέστρεψε το παράδειγμα του λέγοντας πως και το γαϊδουρινό γάλα οι άνθρωποι το προμηθεύονται για την αρρώστια τους όπως και οι Αθηναίοι πηγαίνουν για την θεραπεία των αρρώστων. Αυτά όλα ικανοποίησαν τον αθηναϊκό λαό με αποτέλεσμα να επιτρέψει με απόφασή του στο Δημοσθένη να ξαναγυρίσει στην πόλη. Το σχετικό ψήφισμα πρότεινε ο δίμων, Δήμων, εξάδελφο του Δημοσθένου, και ύστερα οι Αθηναίοι έστειλαν στην Έγινα ένα πολεμικό πλοίο για να τον πάρει. Καθώς ανέβαινε από τον Πειραιά στην Αθήνα, δεν έμεινε ούτε άρχοντας, ούτε ιερέα που να μην πάει, μα όλοι αυτοί και μαζί τους όλοι οι άλλοι πολίτες τον προϋπάντησαν και τον υποδέχτηκαν με προθυμία. Όπω λέει ο Μάγνη Δημήτριο, ο Δημοσθένη τότε, σηκώνοντα ψηλά τα χέρια του, εκαλοτήχησε τον εαυτό του για εκείνη την ημέρα, γιατί ξαναγύριζε στην πατρίδα του κατά τρόπο καλύτερο από ότι ο Λκιβιάδης, αφού οι πολίτε πίστηκαν μόνοι του και χωρί να του εκβιάσει να τον δεχτούν ξανά πίσω. Επειδή όμω παρέμενε ακόμη το χρηματικό πρόστιμο, γιατί δεν επιτρεπόταν να ακυρωθεί με χάρη μία καταδίκη, αποφάσισαν να καταργήσουν τον σχετικό νόμο. Με αυτόν τον τρόπο, έχοντας συνήθεια να δίδουν χρήματα σε όσους περιποιούνταν και στόλιζαν το βωμό του σωτήρος Διός για τη θυσία, του έδωσαν και εκείνου τότε 50 τάλαντα, όσο δηλαδή ήταν το πρόστιμο για να φροντίσει αυτός τα σχετικά με τη θυσία. Μα και μετά την επιστροφή του στην πατρίδα του, δεν χάρηκε για πολύ, γιατί λίγο μετά καταστράφηκαν τα ελληνικά πράγματα. Έτσι, κατά τον μήνα με τα έγινε η μάχη στην Κρανώνα, κατά τον Βοηδρομιώνα τοποθετήθηκε στη Μουνυχία Μακεδονική Φρουρά, ενώ ο Δημοσθένης πέθανε τον μήνα Πιανεψιώνα, έτσι. Ήταν ο τέταρτο μήνα του Αττικού ημερολογίου και αντιστοιχούσε στο Νοέμβριο. Πάμε τώρα να δούμε πώς πέθανε ο Δημοσθένης. Όταν μαθεύτηκε πως ο αντίπατρος με τον κρατερό πλησίαζαν στην Αθήνα, ο Δημοσθένης με τους φίλους του πρόλαβε και έφυγε από την πόλη, αλλά ο λαός, ύστερα από πρόταση του Δημάδη, τους καταδίκασε σε θάνατο. Διασκορπίστηκαν λοιπόν εκείνοι εδώ και εκεί, ενώ ο αντίπατρος από την άλλη μεριά έστελνε παντού ανθρώπους του για να τον πιάσουν με επικεφαλής τον Αρχία, που γι' αυτό ονομάστηκε και Φυγαδοθύρας. Ο Αρχίας, αυτός καταγόταν από τους θουρίους και άλλοτε λέει ήταν υποκριτής τραγωδίας. Ενώ ο Αιγινίτης Πόλος που ξεπέρασε όλους τους άλλους κατά την τέχνη του υπήρξε μαθητής του. Ο πως πάλι κατατάσσει αυτόν τον αρχία ανάμεσα στους μαθητές του Ρήτορα Λακρίτη ενώ ο Δημήτριος υποστηρίζει πως ήταν ένας από τους μαθητές του Αναξημένη. Ο αρχίας αυτός Λοιπόν, αφού κατάφερε να αποσπάσει βίαια τον Ρήτορα Υπερίδη, τον Μαραθώνιο Αριστόνικο και τον Ημερέο, αδελφό του Δημητρίου του Φαλιρέως από το Εάκιο Ιερό της Αιγίνης, στο οποίο είχαν ζητήσει καταφύγιο, τους έστειλε όλους στις Κλεονές, στον Αντίπατρο και εκεί σκοτώθηκαν. Σχετικά με τον Υπερίδη μάλιστα λένε πως του έκοψαν και τη γλώσσα του. Όταν ο Αρχία έμαθε πω ο Δημοσθένη είχε πάει σαν οικέτη στο ιερό του Ποσειδόνο στην Καλαβρία, πήγε με βοηθητικά πλοία έχοντα μαζί του θράκε δορυφόρου, και αφού αποβιβάστηκε στο νησί, προσπάθησε να πείσει τον Δημοσθένη να σηκωθεί από τον βωμό και να πάνε μαζί στον αντίπατρο, διαβεβαιώνοντά τον πω δεν θα πάθαινε κανένα κακό. Ο Δημοσθένη έτυχε να δει εκείνη τη νύχτα ένα αλόκοτο όνειρο. Τούτο ανταγωνιζόταν τάχα τον αρχία κατά την παράσταση μιας τραγωδίας και ενώ είχε επιτυχία και οι θεατές ήταν με το μέρος του, τελικά νικήθηκε, γιατί η προετοιμασία του και η χορηγία του ήταν λυπής. Έτσι, ενώ ο αρχίας του έλεγε πολλά και ευνοϊκά λόγια, εκείνος, όπως καθόταν, σήκωσε τα μάτια του, τον κοίταξε και του είπε «Τώρα λες όσα σου είπε ο Μακεδονικός Τρίπους» ενώ πριν υποκρινώσουν. Περίμενε λοιπόν λίγο για να γράψω κάτι στο σπίτι μου. Αφού μίλησε έτσι, μπήκε μέσα στο ναό και εκεί, παίρνοντα ένα βιβλίο, τάχα για να γράψει, έφερε τον κοντιλοφόρο στο στόμα του και τον δάγκωσε, όπω συνήθιζε να κάνει όταν σκεφτόταν και έγραφε, και τον κράτησε έτσι για λίγη ώρα. Κύστερα σκέπασε το κεφάλι του και το έγινε προς τα κάτω. Οι δορυφόροι που στέκονταν στην πόρτα τον κορόιδευαν, λέγοντα τον δειλό, μαλθακό και άνανδρο. Ενώ ο αρχία τον πλησίασε και τον παρακαλούσε με τα ίδια λόγια όπω και πριν να σηκωθεί, δίνοντά του την υπόσχεση πω θα τον συμφιλίωνε με τον αντίπατρο. Ο Δημοσθένη τότε, καταλαβαίνοντα πια πω το δηλητήριο είχε κυκλοφορήσει στον οργανισμό του και άρχισε πια να ενεργεί, ξεσκεπάστηκε, γύρισε τα μάτια προ τον αρχία και του είπε «Τρέξε τώρα να υποκριθείς τον κρέοντα της τραγωδίας και να πετάξεις άταφο αυτό το σώμα. Εγώ, σεβαστέ Ποσειδώνα, αναπνέοντας ακόμα, αφήνω το ιερό σου, μα ο αντίπατρος και οι Μακεδόνες βεβίλωσαν ακόμη και τον δικό σου ναό». Μόλις τα είπε αυτά τα λόγια, ζήτησε, τρέμοντας και παραπατώντας, να τον στηρίξουν. Προχώρησε λίγο και έφτασε μπροστά στο βωμό όπου έπεσε χάμο, άφησε έναν αναστεναγμό και ξεψύχησε. Όσο για το φάρμακο, ο Αρίστον λέει πως, όπως είπα και εγώ, το ήπιε από τον κοντιλοφόρο του. Κάποιος πάπος όμως, του οποίου την ιστορία χρησιμοποίησε ο Έρμιπος, αναφέρει πως όταν ο Δημοσθένης έπεσε κοντά στο βωμό, βρέθηκε στο βιβλίο γραμμένη η αρχή μιας επιστολής. Δημοσθένης, αντιπάτρο και τίποτε άλλο. Οι θράκε πάλι που στέκονταν στην πόρτα, επειδή παραξενεύτηκαν από την ταχύτητα του θανάτου του, έλεγαν ότι πήρε στο χέρι του το φάρμακο από ένα πανί, το οποίο έφερε στο στόμα του και το κατάπιε. Θεώρησαν μάλιστα ότι το αντικείμενο που κατάπιε ήταν χρυσό. Η μικρή πυρέτρια που είχε εξάλλου είπε στον αρχαία που την ανέκρινε ότι ο Δημοσθένης από πολύ καιρό φορούσε αυτόν τον επίδεσμο σαν φυλαχτό. Ο πάλι λέει ότι το φάρμακο το φύλακε σε ένα κούφιο κρίκο που τον φορούσε πάντα σαν βραχιόλι. Οι διάφορες γνώμες που εκφράστηκαν από άλλους σχετικά με το γεγονός αυτό και είναι πάρα πολλέ, δεν χρειάζεται να αναφερθούν εδώ πέρα από εκείνη του Δημοχάρη, συγγενή του Δημοσταίνους, που πιστεύει πως πέθανε γρήγορα και χωρίς πόνους, όχι από την επίδραση του δηλητηρίου, αλλά από εκτίμηση και πρόνοια των θεών, οι οποίοι θέλησαν να τον αρπάξουν γρήγορα από την σκληρότητα των Μακεδόνων. Έτσι ο Δημοσθένης πέθανε στις 16 του Πιανεψιόνος. Η μέρα νηστήσιμη για τις γυναίκες, γιορτάζοντας κοντά στη Θεά, τη Θεά Δήμητρα δηλαδή, την πιο σκεθροπή μέρα των θεσμοφορίων. Λίγο μετά, ο Αθηναϊκός λαός, τιμώντας τον Αντάξια, όρθωσε προς τιμήν του έναν χάλκινο Αδριάντα και ακόμη καθιέρωσε να τρέφεται στο Πριτανείο ο μεγαλύτερος από τη γενιά του. Στη βάση του Ανδριάντα υπάρχει το γνωστό επίγραμμα. «Αν είχες, δημοσταίνει, δύναμη όμοια με τη γλώσσα σου, δεν θα κυριαρχούσε ποτέ στην Ελλάδα ο μακεδονικός Άρης». Δεν είναι όμως παραφλίαρες οι γνώμες όλων που υποστηρίζουν πως το επίγραμμα αυτό το συνέθεσε ο ίδιος ο Δημοσταίνης στην Καλαβρία όταν ήταν να πιει το φάρμακο. Λίγο πριν πάω στην Αθήνα, συνέβη λένε τούτο. Κάποιο στρατιώτη που ο στρατηγός του τον είχε καλέσει σε ανάκριση, τοποθέτησε, λέει, όσα χρήματα είχε μαζί του στα χέρια του Ανδριάντα που ορθονόταν έχοντα πλεγμένα τα δάχτυλα, ενώ ο πλάι του ήταν ένα μικρό πλατάνι. Πολλά φύλλα από το πλατάνι, είτε γιατί έπεσαν τυχαία εκεί από τον άνεμο, είτε γιατί ο ίδιο ο στρατιώτη τα είχε βάλει για να κρύψει το θησαυρό του, μαζεύτηκαν και έπεσαν πάνω εκεί κατά τέτοιον τρόπο που έκρυβαν για αρκετή ώρα τα χρήματα. Όταν γύρισε ο άνθρωπος και ξαναβρήκε τα χρήματά του και παράλληλα μαθέυτηκε το περιστατικό αυτό, διάφοροι έξυπνοι, κάνοντας ανταγωνισμό μεταξύ τους, βρήκαν αφορμή και έγραψαν πως ο Δημοσθένης ήταν αδωροδόκητο. Τώρα, όσο για τον Δημάδη, δεν χάρηκε και αυτός για πολύ τη δόξα που κέρδισε. Η Θεία Δίκη, σαν αποεκδίκηση για το θάνατο του Δημοσθένους, τον έφερε στη Μακεδονία, όπου τον σκότωσαν δίκαια βέβαια, εκείνη που τόσο εσχρά είχε κολακέψει. Αυτοί βέβαια τον μισούσαν και πρωτύτερα. Τότε όμω αντιμετώπισε μια κατηγορία από την οποία δεν μπορούσε πια να απαλλαχτεί. Παράπεσαν δηλαδή κάποια γράμματά του με τα οποία παρακαλούσε τον Περδίκα να κινήσει κατά τη Μακεδονίας και να σώσει του Έλληνε σε στιγμή που κρεμόνταν από μια σάπια και παλιά κλωστή. Έτσι αποκαλούσε τον αντίπατρο. Για όλα αυτά κατηγορήθηκε από τον Κορίνθιο δίναρχο. Οπότε ο Κάσανδρος, εξοργισμένος, έσφαξε πρώτα το γιο του μέσα στην αγκαλιά του πατέρα του και κατόπιν έδωσε διαταγή να σκοτώσουν και τον ίδιο. Έτσι διδάχτηκε επιτέλους με τις μεγαλύτερες συμφορές πως οι προδότες πουλάνε πρώτα τον εαυτό τους Πράγμα που πολλέ φορέ του το είχε επαναλάβει άλλοτε ο Δημοσθένη, μα δεν το είχε πιστέψει. Αυτή λοιπόν, σώσιε είναι η βιογραφία του Δημοσθένους σύμφωνα με τα στοιχεία που διάβασα ή έχω ακούσει.